Χριστός Ανέστη χαρά μου, η Αγία Κυριακή να σας εμπνέει και να σας βοηθάει που 21 ετών έδωσε τα νιάτα της για τον Χριστό, να μην είστε φοβισμένοι και υπολογιστικοί στον τρόπο ώστε να μην θέλετε να χάσετε αυτή τη ζωή αλλά να θέλετε να κερδίσετε την άλλη. Αυτές τις μέρες τις δυο που διάβαζα το Ευαγγέλιο στη μένη Τρίτη έλεγε ότι ο Χριστός κάποτε σαν Γεωργός του είπαν ότι το χωράφι μέσα που έχει τους καρπούς που άρχισαν να βλαστάνουν έχει μέσα και πολλά ζυζάνια. Μήπως να τα ξεριζώσουμε για να μην βγουν μετά και καλύψουν και τους καρπούς και τα καλά. Αλλά παραδόξως είχε απαντήσει ότι δεν πρέπει να τα ξεριζώσουμε, γιατί μπορεί να ξεριζώσουμε και τα καλά. Και θα ήταν άδικο αυτό. Θα τα αφήσουμε, λέει, τη ζυζάνια να μεγαλώσουν μαζί με τα στάχια και όταν γίνουν τόσο μεγάλα, όπως θα είναι και τα σιτάρια, στο κόψιμο, όταν θα τα κόψουμε όλα, τότε θα τα ξεχωρίσουμε. Και θα βγάλουμε τα ζυζάνια, θα τα πετάξουμε και θα κρατήσουμε τα σιτάρια. Αυτό θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία, αδερφοί μου, όπου τα ζυζάνια, τα οποία θα μας ταλαιπωρούν μια ζωή όμως, στο τέλος θα καούν και θα μείνουν τα καλά σιτάρια, τα οποία ευχόμαστε να είμαστε εμείς. Και φυσικά μετά την Τετάρτη έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι σαν τη ζύμη που βάζει λίγο ζυμαράκι μέσα εκεί μαζί με τη μαγιά και γίνεται ολόκληρο τεράστιο ψωμί, έτσι. Είναι λίγο σαν το συνάπι, το οποίο είναι ο πιο μικρός σπόρος του κόσμου, αλλά όταν το φυτέψεις το δέντρο γίνεται τεράστιο, είναι κάτι σαν την ακακία η οποία μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Έτσι φοβερές εικόνες οι οποίες μας κάνουν να παρηγοριόμαστε, γιατί δεν μπορεί τόσο πολύ ζυζάνιο σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, τόσο πολύ φωτιά, τόσο πολύ αρρώστια. Αρρώστια εννοώ στο μυαλό, φυσικά αντιλαμβάνεστε, δεν ασχολούμαστε με τις άλλες κατά φαντασίαν ασθένειες που υπάρχουν, αλλά μόνο με την ασθένεια του μυαλού, η οποία είναι η μόνη υπαρκτή. Τι θα πούμε σήμερα, τρίτη φορά, τρίτο θέμα, θα πούμε για τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά λοιπόν. Κανείς έτσι ακούγοντας ναρκωτικά θα πιστέψει ότι θα μιλήσουμε, ας πούμε, για τα βαριά ναρκωτικά, για τα καρτέλ της ηρωίνης, τα οποία ευθύνονται για εκατομμύρια θανάτους το χρόνο, για τα ναρκωτικά τα οποία είναι χημικά, για τα ναρκωτικά τα οποία μαθαίνουμε ότι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά αυτοί οι οποίοι τα διακινούν. Δεν είναι μόνο αυτό μας τα ναρκωτικά, αδερφοί μου. Και επειδή αφιερώσαμε αυτή τη σειρά των θεμάτων στα πάθη τα οποία είναι πολύ συνηθισμένα μέσα στην κοινωνία μας, εγώ θα σας πω για τα ελαφριά ναρκωτικά σήμερα. Τα οποία είναι, ας πούμε, ινδική κάναβη, έτσι, ένα παλιό χορτό, το οποίο όσοι το καπνίζουν λένε αυτό είναι το χόρτο του Θεούλη. Ακόμα και πιστοί άνθρωποι, ξέρετε, αδερφοί μου. Οι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία και κοινωνάνε και εξομολογούνται και κάνουν και καπνίζουν τέτοιο πράγμα, δεν μπορούν να βγάλουν από μέσα τους την νοοτροπία ότι αυτό είναι του Θεούλη το χορταράκι. Το έκανε ο Θεούλης, λέει. Γιατί όταν το καπνίζουν, μεταφέρονται σε άλλες διαστάσεις και ακούνε και βλέπουν άλλα πράγματα. Ένα παλιό χορτό. Θυμάστε κάποτε σε μια ιστορία που γράφεται βέβαια στα βιβλία, τα παλιά, τα κλασικά της Εκκλησίας, ότι το κάπνισμα είχε εφευρεθεί από ένα χόρτο το οποίο φύτρωσε πάνω στα κρέατα τα πεταμένα στη χωματερή, τα οποία είχαν ραντιστεί με τα αίματα τότε επί Αγίου Θεοδόρου και τα είχαν βάλει δωλολάτρες επίτηδες στην αγορά για να φάνε χριστιανοί από αυτά και να μολυνθούν. Και τελικά δεν έφαγαν και τα πέταξαν. Και εκεί πάνω φύτρωσε ένα χόρτο το οποίο όταν το κάψανε, το καλοκαίρι που είχε ξεραθεί, όλοι ήρθαν σε μια έκσταση και μια εφορία. Και ήταν ο καπνός. Και είχε πει τότε ο διάβολος ότι αφού δεν με φάγανε θα με καπνίσουν. Είναι μια ιστορία που τα αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αδερφοί. Δεν θα αναφερθώ βέβαια οπωσδήποτε και μόνο στην ειδική κάναβη, έτσι, αλλά θα το λέω αυτό
γιατί το συγκεκριμένη ουσία είναι η πιο, θα λέγαμε, όπως και τα χάπια βέβαια και όπως και οι σκόνες, είναι η πιο εύκολα να βρεθεί πλέον, όχι σε αστικό κέντρο ή σε μικρή πόλη, αλλά στο πιο απομακρυσμένο χωριό αυτής της πατρίδας, γιατί θα μιλήσουμε για τα δεδομένα τα εδώ. Μπορεί να τη βρει ο νέος, ο πιο μικρός, ο μεσήλικας, ο νεαρός, αλλά και ο γέρος. Αρκεί να κάνει μία κίνηση, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και ξέρετε, μια πονηριά αυτών οι οποίοι διακινούν όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι, κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε τίποτα χημικό, δεν κάνουμε τίποτα ενέσιμο, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Βλέπετε, ένα χορταράκι είναι. Το χορταράκι του Θεούλη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά, αδερφοί μου, σε όποια μορφή και αν βρίσκονται μέσα στο σώμα του ανθρώπου, είναι παρεστησιογόνες ουσίες, έτσι. Η παρεστησιογόνα ουσία δεν είναι μόνο αυτή η οποία σε μεταφέρει σε μία άλλη κατάσταση και βλέπεις και ακούς άλλα πράγματα, αλλά είναι και αυτή η οποία σε κάνει να μην είσαι ο εαυτός σου, να παραλυρείς και να άρχισες ψυχολογικές καταστάσεις τις οποίες δεν ελέγχεις. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ είμαι χαρούμενος και χαίρομαι, το ελέγχω αυτό. Είναι ένα συνέστημα και γελάω. Όταν όμως ο ναρκωμανής παίρνει ναρκωτικά και γελάει, αυτός δεν το ελέγχει. Το ελέγχει η ουσία η οποία παίρνει και του υποδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή που θα το πιείς θα γελάσεις ή θα κλάψεις ή θα κάνεις και το καθεξής. Είναι φοβερό φοβερός ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες ουσίες μπαίνουν μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Φυσικά ξέρουμε εμείς ότι ακόμα και από τα τρόφιμα λαμβάνουμε ορμόνες και ουσίες, αλλά και επεσχάτων υπάρχει ο βιολογικός πόλεμος που μας κάνουν και μας ραντίζουν από πάνω σαν τις ακρίδες και κάθε τόσο αρρωσταίνουμε. Χωρίς να ονομάζουμε κάπως κάποια αρρώστια, γιατί και αυτό είναι ένα τεχνικό τρίκ, τεχνητό, το οποίο κάνει τηλεόραση και έχει ονομάσει εδώ και 2 χρόνια όλες τις ασθένειες με μια ονομασία. Τίποτα δεν υπάρχει. Καμία σχέση με αυτό. Οι ασθένειες ήταν πάντα όπως ήταν, αλλά τώρα οι ιοί ραντίζονται από τον αέρα. Θα μου πείτε πώς κρίνουμε ότι οι ουσίες αυτές, έτσι, οι ναρκωτικές ουσίες, είναι κακές. Εκ του αποτελέσματος πάντοτε. Έτσι, και όπως ξέρετε και η επιστήμη, αλλά και οι άνθρωποι γενικότερα, κάποια στιγμή το κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα κάνει τη συγκεκριμένη αντίδραση στον άνθρωπο. Και όχι μόνο στο σώμα του, αλλά στον ψυχισμό του, στην ουσία του, στο βάθος του μέσα. Ένας λόγος για τον οποίο μιλάμε για τα πάθη αυτά είναι ότι δεν οδηγούν το σώμα του ανθρώπου μόνο, αλλά οδηγούν την ψυχή, και εκείνο το επικινδυνότερο, βλέπετε, έτσι. Πώς είναι δυνατόν όμως ένα χόρτο ή μια ουσία να σε καταστρέφει τόσο πολύ, έτσι ώστε όταν φτάσεις από την πρώτη φορά και μετά που έκανες τη χρήση, να μην μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση, ή αν την ελέγξεις και είσαι τυχερός και δυνατός και πιστός, θα γίνει αυτό μετά από πολύ μεγάλο κόπο. Ακόμα και χρειαστεί να πας σε κάποιο ίδρυμα στο οποίο θα σε βοηθήσουν να αποτοξινωθείς. Τι είναι αυτό το πράγμα που τόσο δυνατά μπαίνει μέσα και καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου? Εδώ είναι το μυστικό, αδερφοί μου. Αδερφοί μου, και εσείς που είστε χρήστες, έτσι, και εσείς που είστε ακόμα και ναρκωμανοί, σε τελευταίο στάδιο δηλαδή, όλα αυτά τα οποία λαμβάνετε, σίγουρα έχετε στο μυαλό σας ότι είναι μια ουσία την οποία την επεξεργάζεται κάποιος και μας τη φέρνει. Παραδείγματος χάρη, η ειδική κάναβη είναι ένα χόρτο, το ξεραίνει, μας το στέλνει. Η άλλη σκόνη είναι, την κάνει σκόνη και μας τη στέλνει, το άλλο είναι μια ένεση, μας τη στέλνει κτλ. Κανείς από εσάς άραγε περνάει από το μυαλό σας ότι αυτές οι ουσίες περνάνε πρώτα, πριν έρθουν στο χέρι σου, από τελετές μαύρης μαγείας, σε ειδικούς χώρους από ειδικούς ανθρώπους, οι οποίοι διαβάζουν αυτές τις ουσίες, είτε είναι υγρές, είτε είναι σε σκόνη, είτε είναι στη μορφή που σας είπα, του τσιγάρου, και μετά σας τις στέλνουν εσάς, όπου και να είστε. Γιατί και αυτοί οι οποίοι σας προμηθεύουν, δεν σας προμηθεύουν από το τσιφλίκι του μπαμπά τους, έτσι. Σπάνια γίνεται αυτό. Αλλά πάντοτε η πηγή είναι το συγκεκριμένο
καρτέλ όπως λέγεται, το οποίο παράγει και αποστέλει σε όλο τον κόσμο. Γιατί λοιπόν αυτό το οποίο σας λέω τώρα θα φέρετε αντίρρηση? Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε ότι εσείς ότι διαβάστηκαν να φτάσει τελετές μαύρης μαγείας? Γιατί έχουν τόση επίδραση στον ψυχισμό του ανθρώπου? Γιατί είναι μέσα ο ίδιος ο διάβολος. Και εφόσον δίνεις δικαίωμα, και είναι τραγικό αυτό, ακόμα έχω τις εικόνες, γιατί έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, τους οποίους να τους βλέπεις με μια ελαφρότητα, να λένε, έλα μωρέ, δεν πειράζει τώρα αυτό, τι κάνουμε σιγά, δεν πειράζουμε κανέναν, του Θεού είναι και αυτό. Μας το έκανε για να χαλαρώνουμε. Και να μην μπορείτε να αντιληφθείτε, φυσικά αυτό το λέω κυριότερα για αυτούς οι οποίοι δεν μπήκαν ακόμα σε αυτή τη διαδικασία και να μην μπείτε ποτέ, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσετε αύριο το παιδί σας να κινδυνεύει, τον φίλο σας, τον αδερφό σας, ακόμα και αν είναι μέσα στην εκκλησία, που θα έπρεπε κανονικά όποιος είναι πραγματικά μέσα στην εκκλησία, ούτε να περνάει στο μυαλό του η ιδέα αυτή. Δυστυχώς, σας λέω από την εμπειρία μου, έχω αντιμετωπίσει και τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι και στην εκκλησία ήρθαν και μοναχοί έγιναν και ούτω καθεξής, και παρόλα αυτά το μυαλό τους ήταν εκεί. Γιατί να είναι τόσο φοβερό πάθος αυτό? Γιατί? Εκ του αποτελέσματος. Εγώ δεν σας λέω το γιατί, σας λέω αυτό που είδα, πώς ένας άνθρωπος που είχε φτάσει σε μια ηλικία α, είχε κάνει ένα σωρό αγώνες άλλους, είχε ξεπεράσει ένα σωρό πράγματα, αυτό να μην μπορούσε να το ξεπεράσει. Και να το ήθελε μέσα στο αίμα του να υπάρχει. Είναι μόνο η ουσία που είναι τόσο τραβηχτική? Είναι μόνο η μόδα? Είναι μόνο η παρέα? Είναι μόνο η έλλειψη αντίληψη ότι αυτό είναι η καταστροφή σου? Ή είναι τελικά και αυτό που μόλις σας είπα, ότι ξέρει πάρα πολύ καλά ο διάβολος ότι μέσα από αυτήν την κατάσταση θα καταστρέψει πολύ εύκολα έναν άνθρωπο, όχι γιατί δεν θέλει να διαφύγει, αλλά γιατί δεν μπορεί. Όχι γιατί δεν θέλει ενδεχομένως να διαφύγει, αλλά γιατί δεν κατάλαβε ποτέ αν είναι πρόβλημα αυτό. Το φαντάζεστε, παιδιά, αυτό το πράγμα? Το φαντάζεστε, αδερφοί μου? Δεν ξέρω αν μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη λογική. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ότι αυτό είναι καταστροφή. Ακόμα και αν σε ακούει, ακόμα και αν σε προσέχει, ακόμα και αν κάνεις αυτό που του είπες για να αποτοξινωθεί, και ξέρετε ότι έχουμε πολλά κέντρα αποτοξίνωση, ακόμα και μέσα στο Άγιον Όρος και σε άλλα μοναστήρια κτλ. Προσπαθούν οι μοναχοί να αποτοξινώσουν ανθρώπους που είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά. Δεύτερο λοιπόν σοβαρό στοιχείο είναι αυτό. Το πρώτο σας είπα είναι οι μαγικές τελετές. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος ο άνθρωπος ότι αυτό το πράγμα όχι εθιστικό είναι, όχι θα το καταστρέψει, όχι ξέρω εγώ θα ξεπουλήσει τα πάντα, όχι δεν θα είναι ποτέ νυφάλιος και ποτέ στον εαυτό του, αλλά θα είναι εκτός εαυτού συνέχεια και θα του ζητάει συνέχεια, αλλά ότι είναι δαιμονικό. Καθαρά. Καθαρά. Εγώ στέκομαι ακόμα στη φράση του Αγίου Νικοδήμου, που μερικοί το θεωρούν έτσι, δεν ξέρω κι εγώ, έχουμε πολλές θεωρήσεις στην Εκκλησία, που είπε ο διάβολος, λέει, τότε αφού δεν με φάγανε θα με καπνίσουν. Γιατί φύτρωσε το χόρτο πάνω από το κρέας το οποίο είχε πεταχτεί στη χωματερή, και αργότερα όταν ξεράθηκε από τον ήλιο το βάλαν φωτιά και όλοι ήρθανε, λέει, σε μια εφορία. Τεχνητή φυσικά, έτσι, αντιλαμβάνεστε. Έχουμε πει και άλλη φορά τη διαφορά ικανοποίησης από τη χαρά του Χριστού. Και αν δεν θέλετε του Χριστού, από τη χαρά αυτήν καθ' αυτήν, όπως είναι. Ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ή τι είναι λοιπόν η διαφορά? Δυστυχώς τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι ικανοποιούνται απλώς, δεν χαίρονται. Η ικανοποίηση λοιπόν όταν πετύχεις ένα σκοπό σου και μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπήρχε αυτή η ουσία η οποία σε κάνει εκείνη την ώρα να αλλάζει η διάθεσή σου. Να έχεις μία χαρά συναισθηματικού τύπου. Το κατάφερα. Αυτό όμως δεν κρατάει, γιατί δεν είναι σωματωμένο στη χαρά του Χριστού. Η χαρά του Χριστού είναι μια μόνιμη κατάσταση. Είτε σε δείραν, είτε σε βρήσαν, είτε δεν έφαγες, είτε σε στεναχώρησαν, είτε έχεις όλα τα καλά του κόσμου, πάλι χαρούμενος είσαι. Αυτή είναι η χαρά του Χριστού. Και πώς είναι αυτό το συνέστημα? Είναι τεράστια
όχι ικανοποίηση, να μην πω την ίδια λέξη, η ειδονή που νιώθεις από αυτό το συνέστημα, από τη χαρά του Χριστού, την ασφάλεια, τη δύναμη και την αγάπη Του. Εσύ, αδερφέ, που καπνίζεις αυτό το πράγμα ή παίρνεις, νιώθεις αυτή τη χαρά? Αυτή τη χαρά νιώθεις που σου περιέγραψα, ή μήπως νιώθεις κάτι άλλο, το οποίο άλλο μπορεί να είναι και δαιμονικό? Γιατί και ο διάβολος δίνει χαρά. Βέβαια, και ο διάβολος δίνει χαρά. Και μάλιστα ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Άμα θες να δεις άγγελο, πάρε τηλέφωνο του διάβολο και πες του: «Διάβολε, θέλω να με δείξει έναν άγγελο», θα σου το δείξει. Αλλά θα έχεις χαρά. Ή θα σου προσφέρει τη δύναμη που θέλεις. Θα πουλήσει την ψυχή σου και θα σου δώσει να ζήσεις 100 χρόνια, όπως μερικοί ζουν 100 χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, γιατί η σημειολογία είναι πολύ σπουδαία. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι εντός εισαγωγικών ζουν 99 χρόνια. Για προσέξτε το, ή 98 ή 97. Γιατί? Είναι το συμβόλαιο αυτό. Και τι σημαίνει λοιπόν? Χαρά νιώθουν? Νιώθεις αυτή τη χαρά που σου περιέγραψα λοιπόν όταν κάνεις το σιγαράκι σου, όταν βάζεις την ένεσή σου, όταν παίρνεις την σκόνη σου, όταν παίρνεις τα χάπια σου κτλ. Κτλ. Μια χαρά νιώθεις, αλλά τι χαρά είναι αυτή? Είναι η χαρά η οποία λες με ηρεμεί, με ικανοποιεί, με μεταφέρει κάπου αλλού, ξεχνάω τα προβλήματα και μετά από λίγο πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξεπέρασε λοιπόν τίποτα. Βέβαια, ξέρετε, πριν φτάσουμε σε αυτήν την ομιλία, έχουμε σκεφτεί και τα ελαφρυντικά του καθενός, έτσι. Γιατί κάποιος είναι ναρκωμανής? Γιατί κάποιος είναι εθισμένος στις ουσίες? Φυσικά, καμιά διαφορά, καμιά σχέση δεν είχε ένας ο οποίος το έκανε για το γούστο του και ένας ο οποίος τον μπλέξανε. Ή το έκανε από δυσκολίες της ζωής. Γι' αυτό όμως διαφορετική είναι και η ικανότητα στο να ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα. Γιατί με τη χάρη του Θεού, αν το έπαθες, όχι γιατί δεν το ήθελες, όχι γιατί το ήθελες, αλλά γιατί αναγκάστηκες εσύ, σε λυγίσανε οι κόποι, οι τομείς σου αυτού του κόσμου, τότε θα έρθει ο Χριστός και θα το ξεπεράσεις αυτό. Αλλά τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, αδελφοί μου, δεν είναι αυτό. Γιατί σας ακούτε πάντα τα άκρα. Αυτό κάνει ο κόσμος. Ήταν εκεί, το βάλανε ηρωίνη μια φορά και μετά δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Είναι μια ακραία κατάσταση. Ήταν εκεί, το βάλανε χάπια, μετά δεν μπορούσε. Είναι μια ακραία κατάσταση. Η πιο συνηθισμένη είναι η μαγκιά, δυστυχώς. Με την οποία πάντοτε οι νεαρότεροι άνθρωποι, γιατί το σύστημα τους νεαρούς ανθρώπους στοχεύει, λένε: «Έλα μωρέ, κάνουμε ένα τσιγαράκι εκεί», ή «Έλα μωρέ, πάρουμε ένα χάπι», ή «Έλα μωρέ, να κάνουμε μια ένεση». Και μετά δεν τελειώνει ποτέ αυτό το βάσανο. Εγώ θα ήθελα μεταξύ των άλλων να φοβηθείς κιόλας, έτσι. Και τι να φοβηθείς? Όχι ότι θα καταστρέψεις την υγεία σου, μπορεί να την έχεις χεσμένη. Όχι ότι μπορείς να κάνεις κακό σε άλλους, λες, αφού δεν κάνω κακό σε άλλους. Αλλά εγώ ξέρω αυτούς που παίρνουν να πάρουν τη δόση τους ότι κλέβουν κιόλας, έτσι. Εκείνη την ώρα μετά το ξεχνάνε. Λένε, εντάξει, δεν θυμάμαι κάτι. Δεν λέω, αλλά λέω ότι θα χάσεις την ευκαιρία με αυτό το πράγμα να γνωρίσεις πραγματικά τον Χριστό. Διότι τι κάνει την υποκατάσταση, αδερφή μου? Δεν σε αφήνει να φτάσεις στο αληθινό, στην πραγματικότητα. Έτσι. Δεν σε αφήνει. Παίρνει ο άλλος ζαχαρίνη, ας πούμε, τρώει, για να μην φτάσει ποτέ στη ζάχαρη. Δεν μπορεί να φάει ένα γλυκό ποτέ. Και νομίζω ότι με τη ζαχαρίνη είναι εντάξει. Δεν ξέρω αν το παράδειγμα είναι αρκετό, αλλά θέλω να σας πω περίπου τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό. Ποιο αυτό? Το ότι μπορεί το υποκατάστατο να σε κάνει τι? Να σε κάνει να χάσεις την ουσία. Δηλαδή να μην φτάσεις ποτέ στην ουσία. Έτσι, το οποίο δεν το θέλουμε, και σε αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνουμε ότι η λιγότερη ζημιά που μπορεί να πάθει ένας ο οποίος κάνει ναρκωτικά είναι αυτή. Ποια είναι αυτή? Να μην μπορέσει ποτέ με το υποκατάστατο της χαράς να νομίζει ότι αυτό είναι η χαρά και να μην μπορέσει να φτάσει ποτέ στη χαρά. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση.
Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τρόποι, και αυτό θα αναλύσουμε τώρα σε όλες αυτές τις ομιλίες, πολλές, αν θέλετε, έξεις, οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο να χάσει τα πάντα σιγά-σιγά, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της έξεις, της συνήθειας. Ποιος είναι ο σκοπός? Να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από την αλήθεια, να δει το υποκατάστατο ως αλήθεια και να μην μπορέσει ποτέ να φτάσει. Και φυσικά αυτό γίνεται με την βοήθεια της χημίας, της φυσικής, της κάθε επιστήμης και του κάθε ανόητου, ο οποίος πλουτίζει από αυτά τα πράγματα, και φυσικά το τέλος του μετά είναι ικτρό, έτσι. Αν μία φορά αυτός ο οποίος κάνει χρήση, είναι χρήστης, φταίει, αυτός ο οποίος τον προμηθεύει, να ξέρετε, φταίει 100 φορές. Είναι γεωμετρική αύξηση. Όχι 2 φορές, 100 φορές φταίει αυτός ο οποίος προωθεί τα ναρκωτικά ή προώθησε κάποτε τα ναρκωτικά, χωρίς να πάρει ενδεχομένως και ο ίδιος καμιά φορά. Γιατί κλείνουν τα σπίτια, γιατί οι άνθρωποι πάνε φυλακή. Για προσέξτε αυτό, το ξέρει κανείς, το θυμάται αυτό? Ότι για το συγκεκριμένο πάθος πας φυλακή. Δεν υπάρχει σύστημα στην ανθρωπότητα ολόκληρη τον οποίο να θεραπεύει τα ναρκωτικά. Αν βρεθείς ότι έκανες διακίνηση, πας στη φυλακή, χρόνια ολόκληρα. Αν βρεθείς σε κατοχή ναρκωτικών, πας στη φυλακή, χρόνια ολόκληρα. Ο χρήστης με τα βίας γλιτώνει να μην πάει στη φυλακή. Σε αυτή την Ελλάδα που ζούμε, βλέπετε ότι ακόμα και ο νομοθέτης δεν επικυρώνει αυτό το πάθος. Δεν σε αφήνει να το κάνεις. Ο νομοθέτης, που είναι ένας άνθρωπος της πολιτείας που έγραψε ένα νόμο έτσι για να διασφαλίσει το δίκαιο σε αυτό που πίστευε, δεν σε αφήνει ούτε αυτός να το κάνεις. Και σε στέλνει στη φυλακή. Και η καταστροφή είναι μόνιμη, αδερφή μου, γιατί οι ναρκωμανίες έχουν και παιδιά πολλές φορές, και γυναίκες, και αντιθέτως, και γίνεται μια κοινωνική ρογμή. Που φυσικά, όπως σας είπα, ακόμα και η Εκκλησία εντός εισαγωγικών καμιά φορά δεν θεραπεύει, γιατί και η Εκκλησία τώρα πλέον σε αυτή τη χώρα είναι παγίδα, έτσι. Βλέπεις Εκκλησία, μπαίνεις μέσα και σε έχει φάει ο μαύρος σκύλος. Γιατί η Εκκλησία πλέον δεν είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία ξεκίνησε να φεύγει από τους ναούς και να πηγαίνει ήδη στα όρη και στα βουνά. Έτσι. Γι' αυτό και δεν μπορεί να σε βοηθήσει το υποκατάστατο ακόμα και της Εκκλησίας. Τι κάνουμε τώρα όμως? Γιατί, όπως έχουμε πει, το διατάφτα μας ενδιαφέρει στην ουσία και όχι κάθε περιγραφή. Και να το κάνω προσωπικό. Ας υποθέσω ότι έχω απέναντί μου έναν ναρκωμανή. Δεν με λέμε τι ποσοστό και σε τι βαθμό βρίσκεται, έτσι. Ο οποίος να θέλει. Μόνο αυτό τον όρο βάζουμε. Είτε είναι στο τέλος, τον έχουν τελειώσει τα ναρκωτικά, είτε είναι στην αρχή, είτε είναι στη μέση. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν απέναντί μας ο οποίος θέλει, το μεγαλύτερο που μπορούμε να καταφέρουμε είναι να σώσουμε την ψυχή του. Γιατί σίγουρα πήγε το μυαλό σας πάλι στο πώς να καταφέρουμε έναν άνθρωπο να κόψει τα ναρκωτικά για να σωθεί η ζωή του. Όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να κοπούν τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται. Πώς θα βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο όμως να σώσει την ψυχή του? Θα εστιάσουμε στην ψυχή του. Έτσι, θα εστιάσουμε στην ψυχή του, όχι στο σώμα του. Δεν θα του πούμε πράγματα αυτού του κόσμου, θα του πούμε πράγματα του άλλου κόσμου, τα οποία πράγματα του άλλου κόσμου ενδέχεται να του συγκινήσουν, γιατί είναι τα μόνα αληθινά, άδερφοι. Μην περιφρονείτε και μια φορά το λόγο του Θεού και λέτε τώρα αυτός καμένος είναι, τι θα ακούσει? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο τέλος, στη φυλακή ήδη, ας πούμε, καταδικασμένοι, και παρόλα αυτά πιστεύουν, εξομολογούνται, κοινωνάνε και τα λοιπά. Γιατί? Για να βγουν από τη φυλακή? Όχι, δεν πρόκειται να βγουν. Αλλά για την ψυχή τους το κάνουν. Έτσι λοιπόν στον ναρκωμανή πρέπει να δώσουμε αυτή τη διάσταση. Ότι αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι για την ψυχή σου. Μπορεί να μην καταφέρουμε να τα κόψεις. Το πρώτο και βασικό.
Το δεύτερο είναι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, όσοι έχετε ανθρώπους δίπλα σας, ότι με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Δηλαδή, δεν θα δείξετε την καλοσύνη σας πλέον εδώ. Διότι αν ρωτήσετε στα κέντρα αποτοξίνωσης που πάνε αυτοί οι άνθρωποι για να τα αποξενωθούν, δεν τους φέρονται με τους εις και με τους σας. Υπάρχει αυστηρότητα. Στον άνθρωπο λοιπόν που έχετε κοντά σας, που είναι απλώς χρήστης, δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα είστε και καλοί, αλλά θα είστε και κάθετοι μέχρι του σημείου να παίρνετε πολύ αυστηρές αποφάσεις απέναντί του. Διότι οι άνθρωποι αυτοί, όταν μπουν στη διαδικασία μετά και καταβάρονται πλέον από αυτό το χόρτο, το υγρό, την σκόνη κτλ., δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά εσύ για αυτούς, να τους ελέγξεις δηλαδή εσύ. Συνεπώς, μία στο καρφί και μία στο πέταλο, μία με το καρότο και μία με το μαστίγιο. Αλλά δεν θα, και το ξέρουν αυτό οι μητέρες, οι σύζυγοι, οι πατεράδες που έχουν λιώσει κυριολεκτικά για να αποτοξινώσουν τους αγαπημένους τους, ξέρουν ότι πάρα πολλές φορές αναγκάστηκαν να είναι όχι αυστηροί απέναντι στους ανθρώπους τους, αλλά κάθετοι και απόλυτοι. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να έχεις ένα άρρωστο παιδί, μια άρρωστη γυναίκα, ένα άρρωστο γονιό καμιά φορά, ένα άρρωστο εδώ, και να πρέπει να είσαι κάθετος και αυστηρός απέναντι του, έτσι ώστε να φοβάται ότι αν πάρω αυτό το πράγμα και το κάνω, θα χάσω τον άνθρωπό μου μέχρι εκείνη το σημείο. Κατά τα άλλα, να ξέρετε πολύ καλό ότι υπάρχουν επιτυχίες, έτσι, συμβαίνει, ειδικά το προλάβουμε στην αρχή, αλλά πάντοτε οι επιτυχίες δεν αφορούν, όπως σας είπα, τη ζωή του ανθρώπου, αλλά αφορούν και την ψυχή. Και ένα ακόμα το οποίο πάντα θα το λέμε, σε κάθε ομιλία τέτοια θα το λέμε, και σε κάθε άλλη ομιλία θα το λέμε, είναι ότι εσύ που κάνεις την προσπάθεια και αυτός που θα κάνει την προσπάθεια για σένα πρέπει να είναι άνθρωποι με γερά γόνατα, ακόμα και αν χρειαστεί να αγοράσουν επιγονατίδες. Δηλαδή και εσύ που θα αντιληφθείς, αυτή τη στιγμή μιλάμε, ότι πω από τι έκανα είναι λάθος, γιατί αν δεν το πεις αυτό δεν πρόκειται να μπεις στη διαδικασία να θεραπευτείς, όχι να το πεις μόνο, να το πιστέψεις. Πιστεύω αυτή τη στιγμή, ναι. Πώς πιστέψαμε κάποτε στον Χριστό? Ήρθε ένας και μας είπε, αυτός είναι ο Χριστός. Και είπαμε, πιστεύω. Πιστεύω, ναι, ότι τελείωσε, είμαι ναρκωμανής. Έκανα ζημιά στον εαυτό μου. Είτε το πήρα 10 φορές, είτε μια φορά, είτε 100 φορές, είτε είναι 10 χρόνια, είτε ο καθεξής. Και μόλις το πιστέψεις, πρέπει να γονατίσεις. Να σου πω και κάτι τολμηρό, ακόμα και αν είσαι άθεος. Δεν πειράζει. Δεν είναι ο Χριστός που δεν δέχεται τους άθεους. Είναι οι άθεοι που δεν δέχονται τον Χριστό. Κάνει μια δοκιμή. Λες ότι είσαι άθεος, ότι είσαι άπιστος, ό,τι. Παρ' όλα αυτά κάτσε κάτω και προσευχήσου. Και εσύ, αλλά και αυτός ο οποίος σε κουράρει ή σε καθοδηγεί, προκειμένου να κόβεις τα ναρκωτικά, ακόμα και αν είστε σε μονάδες, αδερφοί μου, αποτοξίνωσης και χρησιμοποιείτε την επιστημοσύνη σας για να καταφέρετε κάτι. Πάλι πρέπει να προσεύχεστε. Δεν γίνεται χωρίς προσευχή αυτή η δουλειά. Προσωπικά δοξάζω τον Θεό, ο οποίος μεγάλωσα από μικρός σε ένα κλίμα αντίθετο με αυτό το πάθος, αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο έμαθα από μικρός τι σημαίνει αυτό ακριβώς, γι' αυτό και μπόρεσα αργότερα να βοηθήσω 5 ανθρώπους και το χαίρομαι ακόμα αυτό. Και γνώρισα, αδερφοί μου, λοιπόν, και στο αργότερα στην δουλειά μου επάνω, και μπόρεσα να βοηθήσω μερικούς ανθρώπους. Γι' αυτό σας τα λέω και σήμερα αυτά, προκειμένου να ένας άνθρωπος από εσάς που ακούτε ή ένας γνωστός σας που έχετε κτλ., ή αν είστε κι εσείς οι ίδιοι, να βοηθηθείτε εις τρόπον ώστε μέσα και από αυτό να σώσουμε την ψυχή μας, έτσι. Το βασικό είναι αυτό, αυτός είναι ο στόχος σας. Μην πείτε ότι το παν είναι να αποκατασταθώ όπως ήμουνα πριν κάνω χρήση ναρκωτικών. Το παν είναι να σώσω την ψυχή μου, δηλαδή να μετανοώ τόσο πολύ και βαθιά, που μετά θα δείτε ότι ο Χριστός θα δώσει και την απαλλαγή. Θα ξυπνήσετε ένα πρωί και δεν θέλετε να κάνετε πλέον. Όσο και αν αυτό φαίνεται φανταστικό.
Υπάρχει και το θαύμα, υπάρχει λοιπόν και η προσπάθεια που θα κάνετε, υπάρχουν και οι τρόποι όλοι αυτοί. Μπορείτε να ζητήσετε και βοήθεια ειδικών, δεν είναι κακό. Αλλά κυρίως να ξέρετε, τα γόνατα θα βοηθήσουν και σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε εμείς ένα και να δώσει ο Χριστός τα υπόλοιπα. Είναι τραγικό, γιατί αναλύοντας τώρα κάθε φορά αυτά τα θέματα, είναι σαν να απλώνουμε τις παγίδες του διαβόλου όπως είχε δει ο Μέγας Αντώνιος απλωμένες. Και έφρυξε. Και είπε, ποιος θα σωθεί? Αυτές δεν είναι παγίδες, αυτές είναι όλο μία παγίδα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κάθε 2 εκατοστά υπάρχει μία παγίδα. Πού να γλιτώσεις? Και απάντησε ο Θεός ότι τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Γι' αυτό στραφείτε, μην δεχτείτε ποτέ αυτό το πράγμα σαν, πώς να το πω, όπως δεχόμαστε κάτι άλλο και πούμε, εντάξει, μια συνήθεια είναι αυτό, μια ιδιαιτερότητα. Όχι, δεν είναι. Είναι μια αρρώστια, την οποία δεν ξέρει πολύ καλά και αυτός που την έχει, και στο περιβάλλον σας να είστε πάντα αυτοί οι οποίοι να επισημαίνετε στον άλλον να μην παραμείνει σε αυτό και χάσει την ψυχή του. Και τότε θα βοηθήσει ο Θεός και θα γίνουν πολλά, γιατί να ξέρετε ότι εγώ που σας μιλάω ή εσείς που έχετε κάποιο πρόσωπο στο νου σας, σε αυτό επικεντρώνεστε. Αν καταφέρετε και βοηθήσετε έναν άνθρωπο, είναι σαν να βοηθήσετε για εσάς όλο τον κόσμο. Γιατί είστε ένας, αυτή είναι η δύναμή σας. Ένας άμα σώσει έναν, είναι σαν να πέτυχε 100%, έτσι. Και αυτό να έχετε στο νου σας και να τα καταφέρουμε. Να προσεύχεστε λοιπόν υπέρ αγγέλου, γλυκερίας, ευτυχίας, Δημητρίου και κοιμημένου Κυριάκου. Παναλαμβάνω, αγγέλου, γλυκερίας, ευτυχίας, Δημητρίου και κοιμημένου Κυριάκου. Καλή αντάμωση στην επόμενη ομιλία μας. Αμήν.